Σε ένα απέραντο διαφημιστικό παζάρι έχει μετατραπεί τις τελευταίες εβδομάδες η λεωφόρος Λαρίσης στο Βόλο σχεδόν σε όλο της το μήκος. Οι κολόνες φωτισμού έχουν γεμίσει από αφίσες συναυλιών και θεατρικών παραστάσεων, με αποτέλεσμα να προκύπτει μια άκρως αντιαισθητική εικόνα και μάλιστα στην είσοδο της πόλης. Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος αναγνωρίζει το πρόβλημα και έχει δώσει ήδη εντολή στις υπηρεσίες του Δήμου να επιβάλλουν τα προβλεπόμενα πρόστιμα για αφισορύπανση. Ορισμένοι επιτίδη. Αυτό εφιστώ την προσοχή. Παρότι βγάζουν άδεια και πληρώνουν ένα τέλος διαφήμισης στο Δήμο, γεμίζουν τους χώρους με τα λεγόμενα σάντουιτς. Παρότι βγάζουν άδεια, απαγορεύεται ρητός και κατηγορηματικός το σάντουιτς. Χθες μου έφεραν αρκετά πρόστιμα το τμήμα από κάτω και επιβλήθηκαν και σε επαγγελματίες που είχαν βγάλει άδεια. Τους κάναμε γνωστό ότι απαγορεύεται ρητά το σάντουιτς. Παρ' όλα αυτά, εμείς προσπαθούμε, ευελπιστούμε ότι σε λίγο διάστημα που θα είναι έτοιμη η μελέτη, να εξαλειφθεί τελείως το φαινόμενο. Θα πέσουν πρόστιμα τώρα σε αυτό το διάστημα που όλη η στήλη είναι γεμάτη σε κεντρικές λεωφόρες? Σε καθημερινή βάση. Αρκεί να σας πω ότι δεν εξαιρέθηκε ούτε ο καλλιτεχνικός οργανισμός του Δήμου Βόλου. Εχθές υπέγραψα ένα πρόστιμο για αφισορύπανση που έκανε πριν από 8 μέρες. Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών τονίζει ότι το πρόβλημα της αφισορύπανσης θα αντιμετωπιστεί εντός του καλοκαιριού με την τοποθέτηση 130 διαφημιστικών ταμπλό σε διάφορα σημεία της πόλης, όπου θα μπορούν να διαφημίζονται οι όποιες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, χωρίς να μετατρέπεται ο Βόλος σε γιουσουρούμ. Δεν προλάβαμε αυτή την περίοδο, διότι έχουμε μπλέξει στα γρανάζια της γραφειοκρατίας. Ευελπιστούμε ότι σε 20 μέρες περίπου θα είναι έτοιμη και η απάντηση της ΕΠΑΕ, ούτως ώστε να τοποθετήσουμε άμεσα με διαγωνισμό τα ταμπλό αυτά.